Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι σε ένα άλλο θέμα, το οποίο θα έρθει να μας βρει, θα το έλεγα και κυπριακά. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει να κάνει. Γεια σας κύριε Πετρίδη μου, καλημέρα. Πάμε στον εκπρόσωπο της Ελεκτικής Υπηρεσίας. Καλή σας μέρα κύριε αγαπητού. Καλό μήνα. Καλό μήνα και σε εσάς. Λοιπόν, να φύγουμε λίγο από το χαλούμι. Παρόλο που έχει πολύ περιεχόμενο το χαλούμι, αν με ρωτάτε εμένα. Έχει, ασφαλώς. Έχει πολλά κεφάλαια, πολλά. Λοιπόν, να δίνονται ως εγκυκλοπαίδια όπως δίνανε παλιά με τις εφημερίδες, θυμάστε. Τόμος 1, 2, 3 και πήγαινε μέχρι το 15. Έξυπνη ιδέα. Ωραία. Φτάσαμε και τους τόμους. Ναι, τους φτάσαμε. Πριν από τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, κύριε Πετρίδη. Έτσι είμαστε και μπορά. Φτάσαμε και τους τόμους. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, το οποίο είναι για αυτό που σας καλέσαμε, που έχει να κάνει με την έρευνα που κάνετε για την ΑΕΚ και την σχέση που έχει με την ΡΑΕΚ και από τα πρώτα που φαίνονται τέλος πάντων, φαίνεται ότι βάζει ΡΑΕΚ, θα το πω εγώ με δικά μου λόγια και θα με διορθώσετε, τρικλοποδιά στην ΑΕΚ για να μην προχωρήσει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως θα ήθελε να κάνει για το τέλος της ημέρας, για να έχουμε εμείς φθηνότερο κόστος στο ρεύμα μας. Είμαστε στην αρχή του ελέγχου, κύριε αγαπητού. Έχουμε δει κάποια πράγματα προκαταρκτικά. Έχουμε κάποιες ανησυχίες. Θέσαμε κάποια σοβαρά ερωτήματα στην ΡΑΕΚ. Είναι σοβαρό το θέμα. Το θεωρούμε εμείς ως ελεκτική υπηρεσία πάρα πολύ σοβαρό. Έχω την αίσθηση ότι όλη η κοινωνία το θεωρεί σοβαρό. Είναι θέμα που επηρεάζει όλους. Έχουμε κάποιες σοβαρές ανησυχίες. Ζητήσαμε τις απόψεις της ΡΑΕΚ. Πρόκειται για έλεγχο που κάνουμε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ κρίνεται με αλφαγιώτα ή και με έψιλο. Ή την κρίνουμε όλοι μας γιατί δεν χαμηλώνει το κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού, ούτως ώστε αυτή η μείωση του κόστους να έρθει και να μας επηρεάσει θετικά στην τσέπη μας. Έτσι. Και φαίνεται προκαταρκτικά ότι η ΡΑΕΚ έχει δέσει χειροπόδαρα την ΑΕΚ και την έχει αποκλείσει, τουλάχιστον σε κάποιο ποσοστό, από την παραγωγή ηλεκτρισμού με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε αρκετά ερωτήματα, όπως σας έχω πει. Θέσαμε αυτά τα ερωτήματα ενώπιον της ΡΑΕΚ με επιστολή. Ναι. Άρα δεν έχουμε καν ολοκληρώσει κάποιο έλεγχο. Είναι η αρχή του ελέγχου με μια επιστολή. Ζητούμε στοιχεία. Όταν είμαστε έτοιμοι θα εκδώσουμε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς και όλος ο κόσμος που μας ακούει και μας βλέπει τόσο καιρό, θα εκδώσουμε μια ειδική έκθεση ή θα εκδώσουμε μία ανακοίνωση να γνωρίζει ο κόσμος τις θέσεις της ελεκτικής υπηρεσίας επί του θέματος. Ναι, τώρα θέλω λίγο να καταλάβουμε όμως για ποιο λόγο η ΡΑΕΚ να βάζει εμπόδιο στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΑΕΚ. Τι όφελος ενδεχομένως. Είναι αυτό που ρωτάμε. Ναι. Είναι αυτό που ρωτάμε. Ωραία, η ΡΑΕΚ, τώρα αυτό το διάστημα τις εξουσίες με βάση τον νόμο της, πρέπει να επιβλέπει την ΑΕΚ σε αυτό το θέμα. Έχουμε εντοπίσει δύο περιπτώσεις όπου στη μία έχει πείσει την ΑΕΚ να σταματήσει κάποιο διαγωνισμό στον οποίο γύρευε η ΑΕΚ, ήθελε να μισθώσει ιδιόκτητη γη για να αναπτύξει έργα ΑΠΕ, έτσι. Και στη συνέχεια έχουμε δει μια άλλη ενέργεια, έλλειψη ενέργειας εκ μέρους της ΡΑΕΚ, όπου από τον 8ο του 19, κύριε αγαπητού, μέχρι τον 6ο του 20, η ΑΕΚ παραγωγή, μια εταιρεία της ΑΕΚ, έτσι δεν είναι διάφορες θηγατρικές, είχε στείλει τον στρατηγικό της σχεδιασμό στο θέμα των ΑΠΕ στη ΡΑΕΚ και 1,5 χρόνο μετά δεν είχε λάβει κανένα σχόλιο και απόψεις από τη ΡΑΕΚ. Αυτό το θεωρήσαμε έτσι λίγο περίεργο. Οπότε ζητήσαμε καθηκόντως, πιστεύουμε, την άποψη της ΡΑΕΚ να μας αναπτύξει λίγο το σκεπτικό πίσω από αυτές τις δύο τις
τις ενέργειες. Μάλιστα. Να βάλω και ακόμα ένα δόντρο, δεν ξέρω πώς ακιάνσεις. Γιατί σήμερα διαβάζω στο Φιλελεύθερο ότι ξεμένει από ρευστό η αρχή ηλεκτρισμού. Σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, λέει, αντιμετωπίζει η ΑΕΚ ως απότοκο της ενεργειακής κρίσης. Πολύ σωστό. Εισπράττει λιγότερα από όσα ξοδεύει. Από προκαταρκτικά στοιχεία που πήραμε από το λογιστήριο της ΑΕΚ, ναι. Κυρία Αγαπητού, για το 2020, έτσι, τα ελεγμένα του 2020 είχαν μείωση εσόδων 32 εκατομμύρια. Το 2021 μη ελεγμένα, αλλά τα έχουν περιλάβει οι εγκεκριμένοι λογιστές στις οικονομικές τους καταστάσεις, απλώς δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη, μείωση 14 εκατομμύρια και το πρώτο τρίμηνο του 2022 μείωση 8 εκατομμύρια. Σύνολο 54 εκατομμύρια. Αυτό δεν το λέμε ως κριτική, το λέμε σαν γεγονός. Δηλαδή, το γεγονός είναι ότι τα ταμιακά διαθέσιμα της ΑΕΚ έχουν μειωθεί και τα αποθεματικά της ως αποτέλεσμα, ως απόρρια των ρυθμιστικών αποφάσεων της ΡΑΕΚ για μείωση της τιμής του ρεύματος. Βεβαίως το άρθρο γράφει στον τίτλο του «Σωσίβιο από ΡΑΕΚ». Ναι, δεν λέω, δεν κρίνουμε αυτή την απόφαση πολιτικής. Ναι, ναι, ναι. Λέμε ότι έχει απλώς αυτά τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Έτσι, αυτό το οποίο θέλουμε την ΑΕΚ να κάνει, ερχόμαστε στην προηγούμενη κουβέντα μας, κύριε Αγαπητού, είναι να αυξήσει την επέκταση της σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η μίξη του προϊόντος της να μην είναι μόνο από ορυκτά καύσιμα, να είναι, αν είναι δυνατόν, περισσότερο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και λιγότερο από ορυκτά καύσιμα. Αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο και στο περιβάλλον και στην τσέπη όλων μας ως καταναλωτές. Σωστό. Αλλά και θα συνδράμει στην απόφαση του κράτους για την πράσινη μετάβαση. Και θα αλαφρύνει και τις τσέπες των καταναλωτών όταν υπάρχει ακριβώς αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή, κύριε Αγαπητού, την ενεργειακή κρίση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πάλι θα μας ενοχλούσε δηλαδή, πάλι θα υπήρξε μια αύξηση στην τιμή του ρεύματος, αλλά αυτή η αύξηση θα ήταν μικρότερη, εάν η ΑΕΚ είχε πολύ περισσότερη ποσότητα παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα τώρα αναμένετε εσείς ουσιαστικά απάντηση στα ερωτήματα που θέσατε στην ΡΑΕΚ. ΡΑΕΚ, έχουμε κοινοποιήσει και την επιστολή και στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού. Μάλιστα. Με την παράκληση να μας πει κατά πόσο έχει η ΡΑΕΚ εξουσία να απαγορεύσει στην ΑΕΚ, η οποία στην αγορά ηλεκτρισμού είναι δεσπόζουσα συμμετέχουσα, αλλά γενικά όχι στις ΑΠΕ, στην κλασική παραγωγή ηλεκτρισμού, έχει δεσπόζουσα θέση. Mm-hmm. Αυτή την δεσπόζουσα θέση δεν την έχει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Την έχουν άλλοι. Άρα θα δούμε, περιμένουμε και τη συνδρομή της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού σε αυτά τα ερωτήματα που έχουμε, κυρία Αγαπητού. Και όταν πάρουμε τις απαντήσεις, θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε τον έλεγχο. Πολύ μεγάλο θέμα και αυτό. Θα περιμένουμε και εμείς τις τελικές απαντήσεις από τη ΡΑΕΚ και κατ' επέκταση την έκθεση πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πετρίδη, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.